λεωφορεία και στα τρόλεϊ, προκειμένου να ορίσουν μια κοινή ημερομηνία και να απεργήσουν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς μαζί. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ των συνδικάτων όλων των αστικών συγκοινωνιών. Δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε μια κοινή ημερομηνία. Το νεότερο όμως στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι τελικά το μετρό, το τραμ και ο ΙΣΑΠ θα παραμείνουν ακινητοποιημένα αυτά τα τρία μέσα την 5η τελικά, στις 20 Σεπτεμβρίου. Άρα, 5η προσέχουμε. Προσέχουμε ακριβώς και βέβαια εκκρεμεί να συνεδριάσουν και τα συνδικάτα των εργαζομένων στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, προκειμένου και εκείνοι να αποφασίσουν πότε επιθυμούν να απεργήσουν. Να θυμίσουμε ότι τα συνδικάτα αντιτίθεται στις περικοπές στους μισθούς τους που δρομολογούνται, στις αποδοχές τους, αλλά θέλουν να εκφράσουν και με την απεργιακή κινητοποίηση και την αντίθεσή τους στις επικείμενες αυξήσεις των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες. Να θυμίσουμε εδώ ότι το Υπουργείο, μάλιστα, με την πάταξη της λαθρεπιβίβασης ψάχνει ισοδύναμα μέτρα για να αποφύγουμε την αύξηση αυτή.